Από ένα ασφυκτικό κλειό εργαζομένων κατακρίστηκε σήμερα το διοικητήριο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δεκάδες απολυμμένοι διαδήλωναν εκφράζοντας την ανησυχία για το μέλλον τους και το μέλλον των οικογενειών τους. Στις 12 το μεσημέρι κατέθεσε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων όπως και αναμενόταν το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης εναντίον του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας. Εχμές κατά της κυβέρνησης για την κοινωνική πολιτική που ασκεί και την έλλειψη μέρημνας για τις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες άφησε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου. Από πληθώρα δημοτών χαρακτηρίστηκε η διήμερη εκδήλωση της ΔΕΠΑΚ στο πάρκο της περιφέρειας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Από εκατοντάδες εργαζομένους κατακλείστηκε σήμερα το διοικητήριο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Απολυμμένοι εργαζόμενοι σε εργοστάσια της βιομηχανικής περιοχής, οι οποίοι διαδήλωναν εκφράζοντας την ανησυχία τους για το μέλλον. Αργότερα πήγαν στην Ομαρχία, όπου συναντήθηκαν με τον Ομάρχη Ροδόπης Αριανακίδη. Στο μεταξύ, προγραμματίστηκε απόψε το βράδυ σύσκεψη παρουσία όλων των παραγωγικών φορέων και των βουλευτών του νόμου μας. Ώρες αγωνίας διέρχεται ο κριτικός νομός της Ροδόπης τον τελευταίο καιρό, καθώς διάφορες επιχειρήσεις στη βιομηχανική περιοχή Κομωτινής κλείνουν η μία μετά την άλλη. Από ένα σφιχτικό κλειό εργαζομένων κατακλείστηκε σήμερα η Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αργότερα προσήλθαν στην Ομαρχία, όπου συναντήθηκαν με τον Ομάρχη Ροδόπη Σάρη Γιανακίδη. Παρουσία των απολυμμένων εργαζομένων στην βιομηχανική περιοχή της Κομωτινής. Δυστυχώς διαφαίνεται το κλίμα της αποβιομηχάνησης που αρχίζει να εμπεδώνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αγγίζει πλέον, είναι ορατό, την πρώτη περιφερειακή βιομηχανική περιοχή, την βιομηχανική περιοχή της Κομωτινής. Ενδεικτική είναι αναφορά σε επιχειρήσεις που έκλεισαν απολύοντας τον αντίστοιχο αριθμό εργαζομένων. Ενδεικτικά σήμερα λίγο την περιφέρεια, μπας και ευαισθητοποιηθούν οι άνθρωποι αυτοί και σκύψουν στο πρόβλημα των απολυμμένων και την αποβιομηχάνηση της περιοχής. Πρέπει να ενταχθούν στο νόμο και να επιδοτηθούν αυτές οι επιχειρήσεις για να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας. Έχουμε 1.580 θέσεις μείον την τελευταία διετία στη βιομηχανική περιοχή. Με 17 εργαζόμενους, έκλεισε η Κάμελοτ με 65 εργαζόμενους, έκλεισε η Θράκη με 22 εργαζόμενους, το Ξύμαχον με 130 εργαζόμενους και η Ελλήνα με 100. Αγανακτισμένοι είναι εργαζόμενοι, δηλώνοντας πως κάτι πρέπει να γίνει. Πόσο χρόνο είναι, 53. Και τι θα γίνει τώρα? Τα αφεντικά ξέρουμε. Υποχρεώσεις έχετε? Να είμαι σε τέτοια ηλικία και να μην έχω υποχρεώσεις, είναι δυνατόν? Βέβαια έχω. 20 χρόνια δουλεύω. Τώρα? Τώρα έκλεισε. Τι θα γίνει? Τώρα δύσκολα, πολύ δύσκολα. Περιμένω κάτι να γίνει από το κράτος. Έχουμε να πληρώνουμε τα δουλεμένα. Δεν πληρωθήκαμε, ούτε αποζημίωση πήραμε, ούτε υποχρεώσεις. Στις 12 το μεσημέρι σήμερα κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης εναντίον του ΕΙΝ, του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας. Ήδη από νωρίς φοιτητές αλλά και πολλοί εργαζόμενοι είχαν φτάσει στο χώρο των δικαστηρίων. Στο μεταξύ, αύριο αναμένεται και η σύσκεψη του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων που αφορούν στη σύντηση των φοιτητών. Συνεχίζεται αύριο η εκδίκαση της υπόθεσης για το θέμα της σίτησης των φοιτητών του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Στις 12 το μεσημέρι κατέθεσε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων το Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο εναντίον του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας. Αίτημα των φοιτητών είναι να μην διακοπεί η δωρεά σίτηση του Πανεπιστημίου από το Εθνικό Ίδρυμα και η ανάθεση σε ιδιώτη. Ναι, είχαμε τη συζήτηση σήμερα των ασφαλιστικών μέτρων του Πανεπιστημίου κατά του ΕΙΝ. Όπως έχουμε δηλώσει κατ' επανάληψη, εμείς έχουμε εμπιστοσύνη
εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και επειδή πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν γόρδιοι δεσμοί, γι' αυτό απευθυνθήκαμε στην ελληνική δικαιοσύνη να δώσει λύση στο πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί για το εάν και κατά πόσο μπορούμε ή δεν μπορούμε πρώτον να διαχειριζόμαστε τις εστίες και δεύτερον να καταλήξουμε σε έναν διεθνή ή όχι διαγωνισμό. Το πρώτο μέρος για τις διαχείρισης των φοιτητικών εστιών συζητήθηκε σήμερα. Το δεύτερο μέρος, το οποίο είναι και το σημαντικό στην πραγματικότητα για όλους μας, θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ελεκτρικού Συνεδρίου. Ότι ισχύει η σύμβαση Dreaming, αλλά πρέπει να υπάρχει και σύμβαση με το ΑΕΙΝ, γιατί το ΑΕΙΝ παρέχει τις υπηρεσίες του προς τους φοιτητές. Αυτό φάνηκε και από τη στάση των φοιτητών με τον καλύτερο τρόπο χρόνια τώρα. 30 χρόνια. Είναι φορέας που ασχολείται με τη στέγαση και σύντηση των φοιτητών. Δεν βγάζει το ίδιο λεφτά από αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι κοινοφελές ίδρυμα. Αντίθετα, ένας ιδιώτης, προκειμένου να ασχοληθεί, προφανώς θα έχει και οικονομικό κέρδος. Θεωρώ ότι έχουμε δίκιο στο σύνολο, ότι νομίμως κατέχουμε τις εστίες και ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δημόσιο συμφέρον. Το ισχυρό μας επιχείρημα είναι ότι μεταξύ του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης υπάρχει έγκυρη και ισχυρή σύμβαση που καλύπτει και το ζήτημα της σύντησης των φοιτητών στις εστίες. Θέλουμε να ανανεωθεί η σύμβαση με το ΕΙΝ, γιατί πιστεύουμε στο όραμα της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, το υπερασπιζόμαστε, αγωνιζόμαστε γι' αυτό, ειδικά στην Ξάνθη το ζήτημα της σύντησης, επειδή έχει ξανανοίξει το 1999, αλλά δεν πέρασε αυτή η λογική της ιδιωτικοποίησης χάρη στους φοιτητικούς αγώνες. Αυτό το ζήτημα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα θέμα που ευαισθητοποιεί ιδιαίτερα τους φοιτητές, για το οποίο πραγματικά δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε. Στο μεταξύ αναμένεται η σύσκεψη του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων που αφορούν στη σύντηση. Εχμές κατά της κυβέρνησης για την κοινωνική πολιτική που ασκεί, για την έλλειψη μέρημνας για τις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες, άφησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη. Η Ολυμπιακή Αεροπορία, αγροτικός τομέας, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η ακρίβεια της αγοράς ήταν κάποια από τα θέματα που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε για να κάνει τη δική του κριτική. Εντυπώσεις προκάλεσε η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργου Παπανδρέου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν πραγματοποίησε τις υποσχέσεις που έδινε προεκλογικά. Στην ομιλία του κ. Παπανδρέου βρέθηκε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου και Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Γιώργος Πεταλωτής, καθώς και ο Νομαρχιακός Σύμβουλος και Υπεύθυνος ΚΕΠ Κομωτινής κ. Θεόδωρος Μούχτης, οι οποίοι έμειναν αμφότεροι ικανοποιημένοι από τον λόγο του κ. Παπανδρέου. Αυτό που έχω αποκομίσει από αυτήν την συνάντηση που έγινε εκεί πέρα είναι ένα πολύ θετικό κλίμα, τόσο για το ΠΑΣΟΚ γενικότερο, αλλά και μια πολύ θετική εντύπωση με την οποία φύγαμε όλοι για το πρόσωπο του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Γεωργίου Παπανδρέου. Νομίζω ότι ο κ. Παπανδρέου έβαλε τα ζητήματα τα οποία είναι επίκαιρα και σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Και εκείνο το οποίο όρισε είναι ότι πρέπει να ξαναβρει το ΠΑΣΟΚ αλλά και η Ελλάδα γενικότερα κάποιες αξίες, και με βάση αυτές τις αξίες μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον, όχι κομματικό στενά, αλλά ένα καλύτερο μέλλον ως χώρα. Πάρα πολύ καλή ομιλία, εύστοχη, έπιασε όλες τις πτυχές, όλες τις αδυναμίες της κυβέρνησης και πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ ειλικρινής με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι τάξεις. Και η αγροτική τάξη και η τάξη των υπαλλήλων και όλες γενικά οι τάξεις. Νομίζω ότι ήταν μια από τις καλύτερες ομιλίες. Πώς σχολιάζουν όμως την ομιλία του κ. Παπανδρέου οι πολίτες? Μια πολύ καλή ομιλία με στοιχεία που δείχνουν ότι θέλει να κάνει κάτι, ότι πραγματικά θέλει να παρουσιάσει κάτι στον ελληνικό λαό, με θετικά στοιχεία δηλαδή. Όσον αφορά αυτό που είπε ότι η κυβέρνηση δεν πραγματοποίησε αυτά που έλεγε προεκλογικά. Συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτα με έχοντας επίγνωση αυτό που λέω, ότι πραγματικά δεν ακολούθησε σχεδόν τίποτε από ό,τι έταξε προεκλογικά στον ελληνικό λαό. Δεν νομίζω. Αυτοί δεν έκαναν τίποτα. Οπότε καλά πάμε τώρα. Η κάθε εκτίμηση του πολιτικού είναι δεκτή και σεβαστή. Με καμία κυβέρνηση δεν κάνει. Όλοι τα ίδια ψέματα. Αλήθεια λέω. Αναμενόμενο. Συμφωνείτε με την άποψή του ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα από όσο υποσχέθηκε προεκλογικά? Δεν θέλω να απαντήσω. Αφού άλλαξε η κυβέρνηση, πάλι καλά. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αλλά και ο ίδιος όμως, σαν αντιπολίτευση, δεν δηλώνει τίποτα το ανισχυτικό, τίποτα το καλύτερο. Οπότε, μηδέν κι αυτός.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις του Προέδρου του Αρείου Πάγου Ρωμίλου και Δίκογλου που δημοσίευσε χθες η εφημερίδα Το Θέμα, ότι την εντιμότητά του δεν τη δείχνει ο δικαστής με την αυστηρότητα. Η παραδοχή αυτή προκαλεί αίσθηση στους κόλπους των δικαστηρίων και καταδεικνύει ότι οι δικαστές στην πλειοψηφία τους εισπράττουν και βιώνουν το κλίμα αυτοκάθαρσης της δικαιοσύνης, ξεχνώντας το μέτρο και την επιείκεια. Την προσοχή επιστά ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Ρωμίλος και Δίκογλου στους δικαστές όλης της χώρας, αφού όπως υποστηρίζει η εντιμότητα δεν είναι συνυφασμένη με την αυστηρότητα και οι αποφάσεις των δικαστών θα πρέπει να στηρίζονται στο μέτρο, στη λογική και στην νομιμότητα. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κομωτινής κ. Γιώργος Πεταλωτής, μάλιστα, σχολιάζοντας τη δήλωση του κ. και Δίκογλου, υποστήριξε πως ο Άριος Πάγος φέρει ευθύνη για αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση και τόνισε πως οι δικαστές δεν πρέπει να είναι φοβισμένοι, αλλά όριμοι, καταρτισμένοι και ακέραιοι. Όταν υπάρχει μια τέτοια ομολογία από τον Άριο Πάγο, τότε εμείς οι οποίοι ζούμε καθημερινά τη δικαιοσύνη και πραγματικά βλέπουμε ότι οι δικαστές είναι όμοιροι, και το λέω με μεγάλη λύπη, γιατί ο δικαστής πρέπει να είναι, ακόμη και να είναι αυστηρός, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, να μην επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες, αλλά βλέπουμε ότι είναι όμοιροι μιας πραγματικής κατάστασης. Η κατάσταση είναι αυτή που δημιουργήθηκε μετά τις αποκαλύψεις, όπως είπα και προηγουμένως, και νομίζω ότι και η ηγεσία της δικαιοσύνης, η φυσική ηγεσία περισσότερο και όχι η πολιτική ηγεσία, δηλαδή ο Άριος Πάγος, είναι μέχρι σε έναν βαθμό υπεύθυνος για την κατάσταση αυτή, η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη και την αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα στα ακροατήρια. Εμείς θέλουμε δικαστές οι οποίοι δεν είναι φοβισμένοι, οι οποίοι είναι όριμοι, δεν γίνονται όμοιροι από κανένα παράγοντα και από καμία κατάσταση. Θέλουμε δικαστές κατηρτισμένους και με μια καιρότητα η οποία θα είναι τέτοια που θα φαίνεται στην έδρα κατά τη διάρκεια της απονομής της δικαιοσύνης. Αντιθέτως, και το λέω με επίγνωση, ότι η ηγεσία του Αρείου Πάγου έχει μεγάλη ευθύνη, και όχι μόνο τώρα, αλλά και στο παρελθόν εννοείται, γιατί δεν έγινε τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Το νομοσχέδιο για την ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση με το ποσοστό του 0,5% για τα παιδιά της μειονότητας, αλλά και την ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για ρυθμίσεις σχετικά με την κοινή αγροτική πολιτική, σχολιάζει στο ρεπορτάζ που ακολουθεί ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, Αχμέτ Ιλχάν. Επερώτηση στη Βουλή έθεσε προημερών ο βουλευτής Ροδόπης κ. Ιλχάν Αχμέτ, με την οποία ζήτησε την ίδρυση νηπιαγωγείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης καθώς και τη μετατροπή δημόσιων νηπιαγωγείων σε νηπιαγωγεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο νομό. Ο κ. Αχμέτ υποστήριξε συγκεκριμένα πως σε μια περιοχή όπως ο νομός Ροδόπης, όπου ο μισός πληθυσμός έχει ως μητρική γλώσσα την τουρκική, παρατηρείται σε ένα μεγάλο ποσοστό ελλιπής γνώση ή και μη γνώση της γλώσσας στα γένεια από τα μέλη της μειονότητας λόγω της κακής ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος. Η μη γνώση της ελληνικής γλώσσας από τα μέλη της μειονότητας δημιουργεί ανεπέρβλητα εμπόδια ως προς την προσωπική, οικονομική και κοινωνική τους εξέλιξη, ενώ μακροχρόνια επηρεάζει και τομείς όπως η ανάπτυξη της περιοχής και η αναβάθμιση του βιωτικού επίπεδου. Αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί κανένα νηπιαγωγείο στην Θράκη, ιδίως στα αμυγός μειονοτικά χωριά, όπου να διδάσκεται και η μητρική γλώσσα στα παιδιά. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από το εξής, ότι δεν μπορεί τα μικρά τα παιδιά να πάνε στον νηπιαγωγείο μη γνωρίζοντας την τουρκική γλώσσα, ή η δασκάλα μέσα να μην μπορεί να διδάξει σε αυτά τα παιδιά ή να ομιλεί στην τουρκική γλώσσα, διότι δημιουργούνται σωρία προβλημάτων ίσα ίσα πρώτον για την εκμάθηση της ίδιας της ελληνικής γλώσσας. Πιστεύουμε ότι για την καλύτερη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας που θα βοηθήσει τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο αύριο μεθαύριο και στο γυμνάσιο να μάθουν καλύτερα ελληνικά, πρέπει να δώσουμε τη δομή τώρα από τα νηπιαγωγεία. Η λύση που προτείνουμε είναι ο νόμος του 1566, κάθετος του 1985, που μιλάει για διαπολιτισμικά νηπιαγωγεία. Σε αυτά τα νηπιαγωγεία μπορούν οποιαδήποτε νηπιαγωγή, μέλη απόφοιτη από τη μειονότητα, τα παιδιά που είναι απόφοιτη τώρα από την Αλεξανδρούπολη, από τη Θεσσαλονίκη, από τα νηπιαγωγεία της χώρας μας, να διδάσκουν, να δίνουν αυτά τα μαθήματα ή να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες και να βοηθήσουν έτσι στα παιδιά στην προετοιμασία τους για την επόμενη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πιστεύω ότι η ανταπόκριση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας θα είναι άμεση. Εξάλλου είναι προεκλογική εξαγγελία και δέσμευση της κυβέρνησης ότι στην σύγχρονη ευρωπαϊκή μειονοτική εκπαίδευση που εισηγούμαστε σεβόμαστε τη μητρική γλώσσα, τη γλώσσα ηθαγένειας, δηλαδή τα ελληνικά, αλλά όσο και τη γλώσσα υπηκότητας.
τρίτη γλώσσα, η οποία είναι τα αγγλικά ή γερμανικά. Μικρή διακοπή θα κάνουμε τώρα για λίγες διαφημίσεις. Πολλοί ήταν αυτοί που επισκέφτηκαν τη διήμερη εκδήλωση της ΔΕΠΑΚ στο πάρκο της περιφέρειας. Τα καρουσέλ του πολιτισμού αποτέλεσαν πόλο έλξης και με τις γεύσεις τους ενθουσίασαν όσους έκαναν ένα πέρασμα από εκεί. Το εκπληκτικό αποτέλεσμα οφείλεται σίγουρα στη συλλογική δουλειά των μελών 15 πολιτιστικών συλλόγων της Κομωτινής, τα οποία υπό το συντονισμό της ΔΕΠΑΚ παρουσίασαν ένα αξιόλογο αποτέλεσμα. Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το διήμερο Παρασκευής και Σαββάτου στο άρσο του παλιού Ηρώου, η τρίτη κατά σειρά συνάντηση των πολιτιστικών φορέων που λειτουργούν στο γεωγραφικό χώρο του Δήμου Κομωτινής. Στο αντάμωμα, όπως χαρακτηριστικά τυπλοφορεί τη συνάντηση για την πιο ζεστή έννοια του περιεχομένου, πήρα μέρος 14 πολιτιστικοί φορείς, σύλλογοι και καλλιτεχνικές ομάδες, καθώς και η ομάδα εργοθεραπείας του ΚΑΠΗ. Στο πλαίσιο συνάντησης παρουσιάστηκαν το έργο και οι γέννητοι δραστηριότητες των συλλόγων και των ομάδων. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η συνάντηση, η τρίτη κατά σειρά συνάντηση των πολιτιστικών φορέων που λειτουργούν στο γεωγραφικό χώρο του Δήμου Κομωτινής την Παρασκευή και το Σάββατο 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Η πρωτοβουλία και η οργάνωση της συνάντησης προήλθε από τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κομωτινής με την ομόθυμη στήριξη της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου. Η συμμετοχή των πολιτών υπήρξε αρκετά ογκώδης και ικανοποιητική, γεγονός που απεικονίζει το αγκάλιασμα της πρωτοβουλίας και της οργάνωσης των εκδηλώσεων από το λαό και τα παιδιά της πόλης. Τα έργα και οι γέννητες δραστηριότητες των πολιτιστικών συλλόγων και ομάδων, ενώ στη διάρκεια του διημέρου έγιναν και παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις με παρουσίαση παιδικών θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών της μουσικής παρέας του Δήμου. Παράλληλα, η πρόεδρος της ΔΕΠΑΚ, Σοφία Μενεσελίδου, τόνισε ότι η συνάντηση των πολιτιστικών φορέων αποτελεί πλέον θεσμό για τη ΔΕΠΑΚ και το Δήμο Κομωτινής και θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Ελπίζουμε ότι σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς που μας έρχεται θα είναι δυνατοί και ικανοί να μπορέσουν να φέρουν σε πέρα στην αποστολή τους. Εμείς ως Δήμος Κομωτινής, ως Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης, θα είμαστε αρρωγοί και συμπαραστάτες στις προσπάθειές τους και θεωρούμε ότι του χρόνου θα έχουμε τη δυνατότητα να διοργανώσουμε ακόμη περισσότερες εκδηλώσεις στη διάρκεια αυτής της συνάντησης. Στη νομική σχολή του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης συνεχίζονται κανονικά οι εγγραφές για τους νεοεισαχθέντες πρωτοετής φοιτητές. Περισσότεροι από 45 φοιτητές γράφτηκαν σήμερα. Και ενώ κάθε φοιτητική παράταξη έχει το δικό της χώρο για την ενημέρωση των πρωτοετών και την διανομή υλικού, η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας με σημερινές δηλώσεις της κατηγορίας τους, τις δύο μεγάλες παρατάξεις για έλλειψη ακαδημαϊκού ύφους. Συνεχίζονται κανονικά οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στη νομική σχολή του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Περισσότεροι από 45 φοιτητές γράφτηκαν μέχρι στιγμής, ενώ μεγάλη ήταν η κίνηση και σήμερα. Συνεχίζονται κανονικά οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών σε όλα τα τμήματα του Δημοκρίτου. Μέχρι στιγμής στη νομική πώς έχουν. Μέχρι στιγμής στη νομική, τις δύο πρώτες μέρες, δηλαδή Πέμπτη Παρασκευή, γράφτηκαν γύρω στα 45 άτομα. Σήμερα περιμένουμε μεγαλύτερη προσέλευση, μάλλον θα έρθουν γύρω στα 45-50 άτομα. Δηλαδή μέχρι τώρα έχουν έρθει 30-35. Τελειώνουν οι εγγραφές μία η ώρα, έτσι η γραμματεία κλείνει μία η ώρα και περιμένουμε από αυτή τη βδομάδα μέχρι και την Παρασκευή μεγαλύτερη προσέλευση. Εμείς σαν πολιτική παράταξη, βασική μας νοοτροπία είναι να βοηθάμε τον φοιτητή να γραφτεί. Το παρέχουμε υλικό, το περιοδικό μας, τον οδηγό σπουδών με όσες πληροφορίες χρειάζεται για την νομική σχολή, για το τμήμα. Από εκεί και πέρα σημειώσεις, τα πάντα. Ο οδηγός σπουδών του τμήματος σε όλες τις σχολές της Κομωτινής προσφέρει μπλοκ σημειώσεων, όπως επίσης κάποιο στυλό και σημειώσεις που είναι χρήσιμες για το πρώτο εξάμεινο των σπουδών σε κάθε σχολή της Κομωτινής. Παράλληλα, η πανσπουδαστική καταγγέλνει την καθημερινή τρομοκρατία και ψυχολογική βία που ασκείται στον χώρο του Πανεπιστημίου από τις παρατάξεις ΔΑΠ και ΠΑΣΠ, τονίζοντας πως σκοπό έχουν να τρομοκρατήσουν τους πρωτοετές.
ετής και αυτό οφείλεται στην έλλειψη ακαδημαϊκού ύφους. Στο Πανεπιστήμιο μας κάθε άλλο παρά θυμίζει εγγραφές σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, κάθε άλλο παρά θυμίζει μια διαδικασία στην οποία ο καθένας φοιτητής έρχεται με πολύ χαρά να περάσει τα πρώτα του φοιτητικά χρόνια και δεν θυμίζει ούτε καν ανθρώπινες συμπεριφορές. Αυτά εδώ πέρα που ζούμε για μας είναι απόλυτα ζωώδεις συμπεριφορές. Καθημερινά, επί καθημερινής βάσεως, από το πρωί ως το βράδυ, δαπιτοπασπίτες παίζουν ξύλο. Το Σάββατο που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε αγιασμός για την έναρξη της νέας χρονιάς του Μορφωτικού Συλλόγου Ποντίων Εύξηνος Πόντος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Βασίλη Κυπριανίδη, ο Σύλλογος φέτος θα παρουσιάσει 4 χορευτικά συγκροτήματα, θα λειτουργεί και θεατρικό τμήμα. Ο Σύλλογος θα λειτουργεί κάθε Παρασκευή και Κυριακή το απόγευμα, χωρίς να καταβάλλεται κανένα χρηματικό ποσό από τα παιδιά. Μη καθείς ευσεβέσει καπέναντίον δωρούμενος για τον σον φυλάγουν δια τους σταυρούς πολίτες. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογησόν την κληρονομία σου. Μη καθείς ευσεβέσει καπέναντίον δωρούμενος. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός για την έναρξη της νέας χρονιάς με τα χορευτικά τμήματα του Μορφωτικού Συλλόγου Ποντίων, ο Εύξηνος Πόντος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Βασίλη Κυπριανίδη, ο Σύλλογος θα παρουσιάσει φέτος 4 χορευτικά τμήματα, ενώ θα λειτουργήσει και τμήμα υπερηλίκων. Ποντίον για φέτος θα παρουσιάσει 4 χορευτικά τμήματα, σύν το προπαρασκευαστικό. Θα λειτουργήσει επίσης και ένα τμήμα με υπερήλικες. Σε αυτόν εδώ το χώρο περιμένουμε σήμερα τα παιδιά να δείξουν το ταλέντο τους και να ξεκινήσουμε την καινούργια μας χρονιά και φυσικά να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που έχουμε σαν σύλλογος. Παράλληλα, στο άμεσο χρονικό διάστημα θα λειτουργήσει θεατρικό τμήμα, ενώ στη βιβλιοθήκη όλοι θα έχουν πρόσβαση. Τα χοροδιακά τμήματα, θα υπάρξει επίσης θεατρικό τμήμα, το οποίο θα ξεκινήσει πολύ σύντομα. Υπάρχει βιβλιοθήκη του Συλλόγου όπου όλα τα παιδιά θα μπορούν να δανείζονται τα βιβλία. Νομίζω ότι είναι ένας χώρος τον οποίο έχουμε επιμεληθεί με ιδιαίτερο μεράκι και μεγάλη χαρά, θα έλεγα. Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών, Στέλιο Νικολάου, ο Σύλλογος θα λειτουργεί κάθε Παρασκευή και Κυριακή το απόγευμα. Είναι 2 ώρες για την κάθε ομάδα. Έχουμε μικρή ομάδα, μεσαία ομάδα, μεγάλη ομάδα. Αυτές είναι 3 ομάδες παραστάσεων. Έχουμε τμήμα ενηλίκων, καθώς επίσης και την προπαρασκευαστική ομάδα που τα προετοιμάζουμε τα παιδιά για να προχωρήσουν στις επόμενες ομάδες. Λειτουργούμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή από τις 5-6 ώρα το απόγευμα και μετά. Όποιος ενδιαφέρεται λοιπόν θα μπορέσει να μας βρει εδώ Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, εκείνες τις ημέρες και εκείνες τις ώρες που σας προανέφερα. Θα πρέπει να καταβάλουν κάποιο χρηματικό αντίτιμο? Όχι, δεν θα πρέπει να καταβάλουν κανένα χρηματικό αντίτιμο. Ο Σύλλογος είναι ανοιχτός σε όλους. Με αισιοδοξία για τους ποντιακούς χώρους δηλώνουν τα παιδιά του Συλλόγου. Έχεις πολλά χρόνια? Όχι, πριν ένα χρόνο. Τι χώρους έχεις μάθει? Το Μάλτικ, το Κότσαρι και άλλους. Ναι, εύκολη χωρί. Ναι. 2,5. Σου αρέσει? Ναι. Έχεις μάθει όλους τους χώρους? Περίπου. Ποιοι είναι οι πιο εύκολοι? Ο Μάλ, Τριγώνα, Τικ, Σερενίτσα και άλλοι πολλοί, αλλά δεν τους μάθαμε όλους. Παροτρύνεις τα παιδιά να έρθουν να μάθουν ποντιακούς χώρους? Ναι. Πόσα χρόνια ασχολείσαι? Εδώ είμαι 1 χρόνο. Σου αρέσει? Ναι. Είναι εύκολα? Ναι. 1. 1 χρόνο? Ναι. Σου αρέσει? Ναι. Θα ασχοληθείς στη συνέχεια? Ναι. Με το ίδιο μεράκι και διάθεση θα συνεχίσει και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, ο Λυράρης του Συλλόγου. Λοιπόν, γυρίσαμε στο εξωτερικό, παντού. Και τα μαθαίνω και ακόμα και λίρα τα μαθαίνω και χορευτικό τα μαθαίνω. Πόσο εύκολο είναι κανείς να μάθει λίρα? Κοίταξε, μόνο προσπάθεια χρειάζεται. Πρώτα ρίξεις προσπάθεια, δεν μαθαίνεις. Δεν είναι πολύ δύσκολη η λίρα. Σας
σε αυτό το σύλλογο εδώ είστε 20 χρόνια. 20 χρόνια έχει, ναι. Και συνεχίζω να έχουμε. Τώρα πάλι θα κάνω παιδιά, καμιά δεκαριά θα μάθω λίρα. Και λίρα και χορό. Με το ίδιο μεράκι και την ίδια διάθεση. Οπωσδήποτε, ναι. Έτσι παραδοσιακά με τους ήχους της ποντιακής λύρας ολοκληρώσαμε και απόψε, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μας δελτίο. Ευχές από εμάς για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.